μια δράση σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζαχαρώδη διαβήτη. Είναι μια συνεργασία που ξεκινήσαμε πέρυσι με τον Παγκρίτιο Σύλλογο για τον Ιανικό Διαβήτη και έχουμε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της 7ης ΥΠΕ. Είναι μια δράση που ουσιαστικά ενημερώνει τους συμπολίτες μας και τους συμβουλεύει, καθώς υπάρχει και γιατρός, γιατί πραγματοποιούνται μετρήσεις όχι μόνο τριχοειδικού αίματος, αλλά και αρτηριακής πίεσης και ιστορικού, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση επικινδυνότητας ή υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει ζαχαρώδη διαβήτη. Είναι μια δράση που ενισχύει καταρχήν την εξωστρέφεια και του σχολείου μας, αλλά βοηθάει γενικότερα στην ενημέρωση και στην πρόληψη για αυτή την νόσο, καθώς υπάρχουν άτομα που δυστυχώς δεν γνωρίζουν ότι έχουν το ζαχαρώδη διαβήτη, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά είναι μία νόσος που δεν πονάει, οπότε συμπτώματα όπως είναι η πολυουρία και η πολυδιψία πολλές φορές δεν δίνουν την κατάλληλη σημασία όσοι τις έχουν για να το ψάξουν λίγο πιο σωστά και λίγο σε περισσότερο βάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως προείπα, και την Περιφέρεια Κρήτης και την 7η ΥΠΕ για τη στήριξη αυτή και ελπίζουμε να καθιερωθεί κάτι τέτοιο και κάθε χρόνο να είμαστε δίπλα στον πολίτη του Ηρακλείου προκειμένου να τον συμβουλεύουμε σωστά και να τον υποστηρίζουμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του Διαβήτη και ο σύλλογός μας μαζί με το δεύτερο εργαστηριακό κέντρο Ηρακλείου και με την υποστήριξη της 7ης ΥΠΕ και κυρίως της Περιφέρειας Κρήτης οργανώνουμε αυτή τη δράση ενημέρωσης των διερχομένων από την Πλατεία Ελευθερίας. Στόχος μας είναι πάντα η ενημέρωση, γιατί πραγματικά η ενημέρωση είναι αυτή που τελικά σώζει. Ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι διάχυτη παντού. Ο διαβήτης, ειδικά ο νεανικός, ο τύπου 1, είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα που προσβάλλει κυρίως παιδιά και νεαρά άτομα μέχρι 35 ετών. Σχετίζεται πιθανότατα με τη διατροφή, με τις σύγχρονες συνθήκες ζωής, με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Και εμείς σαν σύλλογος προσπαθούμε τα παιδιά και τα άτομα αυτά αφενός να τα οργανώσουμε, να τα φέρουμε μαζί για να αλληλεπιδράσουν. Οργανώνουμε ημερίδες, συνέδρια, εκδρομές, ώστε οι άνθρωποι να βρεθούν μεταξύ τους, οι πάσχοντες να βρεθούν μεταξύ τους, να αλληλοϋποστηριχτούν και να κατανοήσουμε ότι ο διαβήτης είναι μεν μία δυστυχής κατάσταση, είναι μία ασθένεια, αλλά παρόλα αυτά είναι και ένας τρόπος ζωής. Εάν εφαρμόσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και άσκησης, έναν τρόπο που θα έπρεπε να εφαρμόζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, όχι τα άτομα που πάσχουν από το σακαρώδη διαβήτη, νομίζω ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό και έχει σημασία η ενημέρωση. Πείτε μας αυτό με τα 22 άτομα που ξεχάσαμε να πούμε. Ναι, ακριβώς επειδή σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, είναι και μια δυστυχώς αυξανόμενη κατάσταση, δηλαδή έχουμε πολλές διαγνώσεις ασθενών. Να σας πω ότι για την Κρήτη διαγνώσκονται γύρω στα 22 παιδιά το χρόνο, 22 περιστατικά το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει κανείς να έχει το νου του, να προσέχει στα συμπτώματα της πολυδιψίας κυρίως, του αδικαιολόγητου αδυνατίσματος σε παιδιά και νεαρά άτομα. Τα συμπτώματα είναι διάφορα. Πληκτρολογώντας σακαρώδη διαβήτη, όλοι έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη στο κινητό μας ή στον υπολογιστή μας. Γενικά καλό είναι μέσα στην καθημερινότητά μας να εντάξουμε τον υγιεινό τρόπο ζωής και άσκησης, ώστε ακριβώς να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε.